δεύτερη λοιπόν η Γιουθέλης αποχώρηση ήταν αυτή της Ειρήνης. Τι είχε γίνει με την Ειρήνη μέσα στην ομάδα των διασύμων? Είναι αλήθεια ότι είχες πει κάποια στιγμή ότι όποιος έχει τα ψυχολογικά του ή τα γυναικολογικά του, αν θέλει, μπορεί να φύγει, αναφέρομαι στην Ειρήνη? Δεν θυμάμαι αν έχω πει κάτι τέτοιο. Ξέρεις ότι είμαι εδώ και το παραδέχομαι. Mm-hmm. Δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά αυτό δεν το θυμάμαι αν είχα πει κάτι τέτοιο για την Ειρήνη. Η Ειρήνη για μένα είναι ένας... η μπουλντόζα. Δεν είναι τυχαίο το όνομα που της βγάλαμε. Και πιστεύω ότι αν η Ειρήνη... Μπουλντόζα αγωνιστικά όμως, έτσι. Μπουλντόζα αγωνιστικά. Γενικότερα και η προσωπικότητα της Ειρήνης είναι. Δεν εγκαταλείψει όταν είσαι μπουλντόζα. Υπό την έννοια, εκτός αν σου έχει, δηλαδή, έχει φτάσει σε ένα. Η Ειρήνη. Δεν θέλω να πω ότι τα παράτησε. Δεν θεωρώ ότι τα παράτησε. Ίσως να. Είχε χάσει και πάρα πολλά κιλά η Ειρήνη. Πάρα πολλά κιλά. Είναι μια κοπέλα που είναι πολύ γυμνασμένη. Πολύ δυνατή παίκτρια και πολύ δυνατή αντίπαλο. Δηλαδή, αν είχε κάτσει μέχρι τώρα που. Το παιχνίδι έγινε ατομικό, πολύ δυνατή. Έχω να πω μόνο ότι αυτό, ότι έμπαινε μέσα στο στίβο και τα δίνε όλα. Ψυχολογικά, τι ήταν αυτό που την έκανε κάποια στιγμή να χάσει τις ισορροπίες της? Εκείνη είχε πει ότι νιώθει διαφορετική. Είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και πολύ έντονη προσωπικότητα. Όπως είπες και για μένα, πληθωρική και η Ειρήνη. Απλά η Ειρήνη στο τέλος δεν ξέρω ότι της έφταιγε, απλά έβλεπε λίγο παραπάνω ότι τους εχθρούς. Αλλά δεν έχω να πω κάτι για την Ειρήνη. Θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατή. Αν έφτανε, δηλαδή αν δεν έφευγε, πιστεύω θα έφτανε πάρα πολύ μακριά. Το θέμα είναι ότι τελικά αποφάσισε να καταλήψει, να φύγει, να αποχωρήσει. Πάει το ρήμα όπως θες. Και αυτό που εμείς καταλάβαμε ήταν ότι ένιωσε λίγα και απομονωμένη από την ομάδα των διασύμων, ενδεχομένως και εξαιτίας κάποιων συμπεριφορών. Δηλαδή, απομονώθηκε γιατί δεν αφομοιώθηκε ή δεν τη βοήθησαν να αφομοιωθεί. Και εκεί λοιπόν προέκυψε και η δημιουργία της, στη δική μας τη συνείδηση που παρακολουθούσαμε το παιχνίδι, της γνωστής σε όλους μας, αλλά με τους παίκτες είχα πρόβλημα. Δεν τα αναγνώριζε κανείς σαν κώδικα επικοινωνίας. Της γνωστής κλίκας. Εγώ δεν θα το πω κλίκα, γιατί εγώ δεν ένιωσα κάτι τέτοιο. Η κλίκα, θέλω να ξέρεις τι στόχο είχε. Η κλίκα είχε στόχο να φάει τον Τάνο και ήταν και εκείνη που είχε περιθωριοποιήσει ουσιαστικά την Ειρήνη. Έχει τύχει και να κάτσουμε με την Ειρήνη, με όλα τα κορίτσια και να μιλήσουμε. Για πολύ προσωπικά μας θέματα. Έχει τύχει με την Ειρήνη έτσι να μείνει. Καλώς και κακώς, εγώ από την αρχή είχα έρθει κοντά με τη Λάουρα και τη Σόφη. Όχι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είχαμε βγάλει στην απέξω την Ειρήνη, σε καμία περίπτωση. Εγώ προσωπικά. Και θεωρώ ούτε τα κορίτσια. Δεν ξέρω γιατί η Ειρήνη μπορεί να νιώθει αυτό το πράγμα. Βγαίνοντας εντωμεταξύ από το παιχνίδι. Όταν τη ρώτησα αν είχε δεχθεί κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές, εκείνη είχε πει ότι ο κόσμος ξέρει, έχει ένστικτο, αυτό που έχει δει μπορεί και να ισχύει. Σίγουρο ότι ο κόσμος έχει ένστικτο, όπως όλοι έχουμε. Δεν ήταν όμως καλό αυτό για την ομάδα των διασύμων. Δηλαδή, σίγουρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ορισμούς όπως αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιορίσει τις συμπεριφορές των διασύμων. Όχι, πώς. Το ότι έφυγε η Ειρήνη αγωνιστικά. Όχι, το ότι έφυγε η Ειρήνη από το παιχνίδι, ας πούμε. Ναι, έτσι. Δεν ήταν καλό. Το περιβόητο περιστατικό με το μαγιό, το θυμάσαι? Όχι. Με τον Στέλιο που έκανε το χιούμορ του μέσα στην παρέα των διασύμων και είχε χρησιμοποιήσει το μαγιό και έκανε ένα παράσταση του Τσάκη Νανιμανίδη που αποκαλείται. Αυτό ήταν, αν θέλεις, το εναρκτήριο λάκτισμα για να θεωρηθεί ότι η Ειρήνη δέχεται μέχρι και μπούλινγκ επανορισμένη. Εσύ θέλω να μας πεις αν αυτό το κλίμα όντως υπήρχε εκεί και το εισέπραξε σωστά με το ένστικτο του το κοινό ή αν εδώ έχει υπάρξει λάθος ή παρεξήγηση. Δεν θα πω τη λέξη bullying. Δεν νομίζω ότι... δηλαδή και θυμάμαι και ένα βράδυ που ο Χρανιώτης είχε πει στην Ειρήνη, έλα εδώ, κάτσε να μιλήσουμε, πες μου τι σε ενοχλεί, πες μου να... Δηλαδή, και εγώ με την Ειρήνη έχω μιλήσει.
Γιατί ξέρεις, μπορεί σε ένα αγώνισμα που δεν ήθελα να παίξω, δεν ήθελα, δεν μπορούσα γιατί με πόναγε το γόνατό μου. Η Ειρήνη πόναγε και εκείνη, γιατί και πόναγε μέσα, γιατί όλοι μας ήμασταν καταπονημένοι. Εντάξει, εκεί μπορεί να υπήρξε κάτι με την Ειρήνη, όχι, μου λέει ότι δεν με καλύπτει και όλα αυτά. Την κάλυψα. Νομίζω ότι και έτσι είναι λίγο παρεξηγημένο και όλο αυτό.